Να πούμε λοιπόν ότι χθες περίπου στις 11 το πρωί οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Χαλκίδος ο 39χρονος καθομολογεί ανδράστησης 63χρονης γυναίκας, οικογενειακής φίλης κιόλας. Ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία θα δοθεί τελικά την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο δικηγόρος του, μεταφέροντας κάνοντας λόγο για ένα ατυχές γεγονός. Έτσι χαρακτήρισαν τη δολοφονία της 63χρονης γυναίκας. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά ο 39χρονος όχι μόνο έχει παραδεχτεί την πράξη του, αλλά έχει υποστηρίξει πως όλο αυτό το έκανε επειδή είναι εθισμένος στον τζόγο και χρειαζόταν τα χρήματα τα οποία ήταν κρυμμένα στο σπίτι. Δεν υπολόγιζε ωστόσο ότι θα βρει την γυναίκα, την 63χρονη, η οποία αντιμετώπιζε γενετικά προβλήματα, να είναι όρθια. Χθες έγιναν γνωστά κάποια ακόμα πράγματα από την προανακριτική του απολογία. Αυτό το οποίο σοκάρει είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε το θράσος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ενώ τον είδε η γυναίκα, τον αναγνώρισε, τον ρώτησε τι θέλει σπίτι εδώ, να την σπρώξει αρχικά από τη σκάλα. Η γυναίκα έζησε, φτάνοντας στη μέση, ζούσε ακόμα, είχε χτυπήσει, αλλά ζούσε. Του είπε τι κάνεις, αγαπάω, και παρόλα αυτά πήγε το μαχαίρι, της κατάφερε 5 μαχαιριές και στη συνέχεια έπαιζε τον καλό φίλο στην κόρη του θύματος, η οποία θρηνούσε τη μητέρα της. Πραγματικά απίστευτη ιστορία. Και ο κινησμός του, το συγκεκριμένο είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Η δολοφονία αυτή καθεαυτή, ο κινησμός του ανθρώπου καθομολογίαν δολοφόνου και ο λόγος για τον οποίο εθισμένος στον τζόγο. Ναι. Δηλαδή, άμα τα πάρεις όλα αυτά. Η αφορμή τώρα, ό,τι επικαλέστηκε. Πάντως είναι απίστευτο το πώς ο ίδιος περιέγραφε στην ομολογία του τι ακριβώς έκανε, πώς έκανε. Ναι. Δεν είχε εκείνη τη στιγμή. Νομίζεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου αισθήματα, τίποτα. Είναι. Εντάξει. Μήπως για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε εκεί στην υπόθεση του Σχοινιά τι ακριβώς έγινε. Είναι λίγο κλισέ αυτό που θα πω για την πόση Χαλκίδας. Ναι. Αλλά αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι είναι πραγματικά κοινικός και αμετανόητος ο 39χρονος. Ναι, ναι. Δεν βρέθηκε να πει ούτε μία συγγνώμη για όλο αυτό και συνέχισε μάλιστα. Είδαμε για πόσες μέρες, περίπου για σχεδόν 20 μέρες, έπαιζε και θέατρο απέναντι στην οικογενειακή φίλη. Παρηγορούσε τη φίλη του. Δηλαδή ήταν όλο το σκηνικό. Ναι.